βλέπετε και γύρω σας. Ούτε στημένοι είσαστε, ούτε τοποθετημένοι να φαίνεστε πολύ. Θα μπορούσαν και οι κάμερες, τα κανάλια να κάνουν και μια γύρα να δουν τι, γιατί κόσμο έχει Χρυσή Αυγή σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Και μην ξεχνάτε, αυτή τη στιγμή που εμείς είμαστε εδώ μερικές χιλιάδες, στη Σαλαμίνα είναι κάποιες χιλιάδες ακόμα σε ανοιχτή συγκέντρωση την ίδια ώρα και πολύ περισσότερες χιλιάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής μιλάει σε ανοιχτή συγκέντρωση. Και δεκάδες άλλες μικρές και μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που άλλα κόμματα δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε το 1/10 από τον κόσμο που βρίσκεται σήμερα στα Άνω Λιώσια. Με κάτι κοντινά πλάνα, με κάτι zoom, με κάτι ιστορίες, μπας και μαζέψουνε τίποτα. Λοιπόν, αυτή εδώ η περιοχή και οι ντόπιοι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, είναι από τις περιοχές που έχουν από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είτε έχουν να κάνουν με κάποιους ανθρώπους που κατοικοεδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα όχι μόνο στην τοπική κοινωνία των Άνω Λιωσίων αλλά και στους γύρω δήμους αλλά και σε ολόκληρη την Αθήνα. Είναι η εγκληματικότητα που μαστίζει την περιοχή σας περισσότερο, γιατί είστε και στις παρυφές της Αθήνας, περισσότερο από άλλες περιοχές, η ανεργία, η υποβάθμιση και πάει λέγοντας. Δεν χρειάζεται να σας αναλύσουμε λεπτομερώς το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής, το ξέρετε όλοι. Ξέρετε τις βασικές μας αρχές, αλλά το πιο σημαντικό είναι ξέρετε ότι αυτές τις αρχές για τις οποίες δεν τρεπόμαστε να μιλήσουμε, ξέρετε ότι θα τις υλοποιήσουμε. Αντιθέτως με τα διάφορα άλλων κομμάτων, πολιτικών προσώπων και που ακόμα και αυτή την ίστατη στιγμή των προβλημάτων όπου οι Έλληνες σφάζονται, δολοφονούνται, βιάζονται και τα λοιπά, δεν τολμούν να πούνε την αλήθεια του πράγματος. Και το παράλογο το ζήσαμε πριν από λίγες μέρες, τρεις μέρες, όταν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σε ένα πρωινάδικο, σε ένα στημένο πάνελ που είχε ως στόχο να μέσω του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής να βάλει στη γωνία τη Χρυσή Αυγή. Αλλά όπως όλοι είδατε, με τον τρόπο που εξελίχθηκε και τις αντιδράσεις του κόσμου, τους γύρισε μπούμεραν. Τόσο μπούμεραν που και οι ίδιοι βγήκαν στα κανάλια και το ίδιο βράδυ και την άλλη μέρα και λέγανε «Μα πώς είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να λέει να αγιάσει το χέρι του». Αυτή η έκφραση πια έχει γίνει τα τηλέφωνά μας, το τηλέφωνο της Χρυσής Αυγής, τελειώναν οι μπαταρίες μέσα στο δίωρο. Από τα χιλιάδες τηλεφωνήματα με τη συγκεκριμένη αυτή έκφραση, να αγιάσει το χέρι του. Και από τι ανθρώπους, από απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας, από ανθρώπους που δεν μας είχαν ψηφίσει καν. Που όμως μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό είδαν ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν αντιδρούν συστημικά, όπως μας κατηγορούσαν και κάποιοι για τον τελευταίο καιρό ότι είμαστε ένα συστημικό κόμμα. Που στις προσβολές προσωπικές, ιδεολογικές και παραταξιακές απαντάμε. Μιλάμε για να λέμε και τα πράγματα όνομά τους, γιατί πολλοί λέγανε αγιά στο χέρι του, γιατί τόσα χρόνια βλέπανε την κυρία Κανέλη στα τηλεοπτικά πάνελ να κάνει στην κυριολεξία ό,τι γουστάρει. Να βρίζει, να προπυλακίζει, να καπνίζει ενώ από τι τα απαγορεύεται μέσα και να λέει ό,τι θέλει, όποιος θέλει, ας με βγάλει, ίσως μου κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, βρέθηκε κάποιος που έκανε αυτό που έπρεπε. Υποτιμούν αυτοί που κόπτονται για δημοκρατία, γιατί όποιος σχεδί με μια ψωψύχρημη ματιά μετά εκ των υστέρων το πάνελ, θα δείτε πόσο στημένο ήταν εις βάρος της Χρυσής Αυγής.
την πρόκληση που προσπαθούσαν, ρίχναν τις λάσεις τους, μομφές, ιστορίες, το ένα το άλλο, για ουσία φυσικά δεν μιλάγανε καθόλου. Είδαμε και τα μετά. Είδαμε κάποιους δημοσιογράφους, πρώτη του κίνηση, έλα Ελένη, κανόνισε το κτλ. Και όλοι ξέρουμε για ποιον δημοσιογράφο λέμε και για ποια Ελένη μίλαγε. Και τώρα κάτι δικαιολογίες περί γραμματέως του κτλ. Να τα πει αλλού. Είδαμε ένα ολόκληρο κράτος να καταδικάζει, εντός εισαγωγικών το καταδικάζει. Μάλλον και αυτοί δεν το καταδικάζαν εντός εισαγωγικών, κανονικά καταδικάζαν. Την απάντηση του συναγωνιστού μας στους προφυλακισμούς και στις ύβρις της κυρίας Κανέλη και της κυρίας Δούρου. Την ίδια ώρα που είχε γίνει το περιστατικό στην Παιανία, όπου ένας άλλος μάγκας Έλληνας βρέθηκε και έκανε το αυτονόητο, όταν μπήκανε στο σπίτι μου για δεύτερη φορά και με το μαχαίρι είχανε τη μάνα του έτσι για να τους πει που είναι τα λεφτά. Και αποδείχθηκε η αστυνομία πόσο λίγοι ήταν με κάποιες κοινές δικαιολογίες, ότι στείλανε περιπολικά κτλ. Τρίχες, τίποτα δεν είχαν στείλει. Και μόνοι τους οι κάτοικοι βγήκαν παγανιά να δούνε τι γίνεται για να σώσουν τη ζωή τους, την περιουσία τους και την τιμή τους. Και την τιμή των δικών τους. Λοιπόν, αυτό που έκανε αυτός ο Έλληνας, όπως είχε κάνει και κάποιος άλλος στη Σπάρτη Έλληνας πριν από λίγο καιρό, πάλι σε έναν σεσημασμένο Ρουμάνο διαρρήκτη κλέφτη ληστή, θα πρέπει να γίνει και νόμος του κράτους κάποια στιγμή, γιατί λέει ο καθένας ό,τι θέλει περί αυτοδικίας. Όταν σφάζουν και βιάζουν τους Έλληνες στα σπίτια τους μέσα πια, όχι έξω, όταν τους σφάζουν μέσα στα σπίτια τους, όταν τους βιάζουν όπως τους κατακρεουργούν, όπως την 80χρονη γιαγιά πάλι προχθές στην Πάτρα, άλλο το περιστατικό καινούριο, θα πρέπει να αλλάξουν και οι νόμοι. Γιατί δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να είναι στην κυριολεξία ανυπεράσπιστη, γιατί η αστυνομία να λέει δεν μπορούμε να επέμβουμε, τι να κάνουμε, είμαστε λίγοι, το ένα το άλλο. Οι δημοσιογράφοι και τα μεγάλα κανάλια συνεχώς από τη μία να παρουσιάζουν το θέμα γιατί ψιλοπουλάει, αλλά από την άλλη να κατηγορούν τους Έλληνες που υπερασπίζονται τις τιμές τους. Και φυσικά να υπάρχουν και κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που να λέει δολοφόνο τον Έλληνα που βρισκόταν σε άμυνα για να υπερασπιστεί την τιμή της οικογένειάς του και τη ζωή της μητέρας του. Την ίδια στιγμή που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με τους δικηγόρους του έχει υπερασπιστεί όλους τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, του ΕΛΑ, αυτούς που έχουν βάλει βόμβες, γκαζάκια, αυτούς που κάψαν ολόκληρη την Αθήνα, που κάψαν τη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς ανάμεσά τους και την Αίγιο γυναίκα και κάναν όλη την πάπια και το βάλαν στο αρχείο αυτή την υπόθεση που τα στοιχεία ήταν φουλ. Και τι κάναν, είχαν βάλει όλη την ελληνική αστυνομία να ασχοληθεί με το που είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Λοιπόν, ο Ηλίας ο Κασιδιάρης συνέχισε τη δράση του κανονικά, απλώς οι κλουζό της ελληνικής αστυνομίας δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα. Είχαν στείλει περιπολικά κατά τα γραφεία μας, περιπολικά από εδώ, περιπολικά από εκεί. Και ένα στενό πάνω από τα γραφεία μας δύο να κλέβουν τον Κοσμάκη με ρυθμό αναλεπτό, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Αλλά ο κόσμος πια βλέπει τι γίνεται, δεν παίρνει χαμπάρι από το σάπιο πολιτικό σύστημα που καταδίκασε σύσσωμο τις ενέργειες του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής. Γιατί δυστυχώς για αυτούς η πλειοψηφία των Ελλήνων επιδοκίμασε και είδε ότι για πρώτη φορά το σάπιο πολιτικό σύστημα έπαιρνε αυτό που του άξιζε. Συνεχίστε ακάθεκτοι, συνεχίστε δυνατοί. Έχουμε 7 μέρες ακόμα μάχης. Σας θέλουμε να εξαντλήσετε ό,τι προπαγανδιστικό υλικό έχουμε. Γειτονιά-γειτονιά, πόρτα-πόρτα, παντού, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, να διαδώσετε τα μηνύματα της Χρυσής Αυγής. Και το πιο σημαντικό, τη μέρα των εκλογών σας θέλουμε όλους στα εκλογικά κέντρα ως αντιπροσώπους και επόπτες. Γιατί είναι το τελευταίο τους όπλο στο να μας κάνουν μια κάποια ζημιά. Μας κάνανε και την προηγούμενη φορά, γιατί το ποσό μας δεν ήταν, θα ήταν παραπάνω. Σε όποιο εκλογικό τμήμα είχαμε αντιπροσώπους, σκίζαμε. Στο διπλανό που δεν είχαμε, τα ποσοστά πέφταν. Που σημαίνει ότι αυτή την Κυριακή μπορείτε όλοι να την αφαιρώσετε, να πάτε να ψηφίσετε και με τα χαρτιά που θα πάρετε από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και εδώ είτε στα κεντρικά μας, να ξαμολυθείτε στα εκλογικά τμήματα και το βράδυ στην καταμέτρηση για μια ωρίτσα, γιατί τώρα δεν έχει και σταυροδοσία για να καθυστερήσετε πολύ.
να κάνετε αυτό που πρέπει. Να ξαναβλέπετε πάλι τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής να βγαίνουν. Χρυσή Αυγή, Χρυσή Αυγή, Χρυσή Αυγή, Χρυσή Αυγή. Και το 6,9 να φτάσει εκεί που είναι, εκεί φτάσει και κάνει το ξέρει που. Και που έπρεπε όλο το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να κάνει κάτι για να μας ρίξει. Αλλά πού τέτοια τύχη. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω για ένα περιστατικό που έγινε χθες στη Βέρεια για να δείτε το σύστημα πόσο αρρωστημένο είναι. 12 συναγωνιστές μας, κάποιοι είχαν τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, μοιράζανε προεκλογικό υλικό, όλα καλά και όλα ωραία, μέχρι που κάποιοι συγχαμένοι θρασίδιοι αναρχικοί γύρω στα 30 άτομα τους επιτεθήκαν, γινότανε μάχη για πάνω από 25 λεπτά, ήρθανε 3 αστυνομικοί, προσπαθούσαν να διώξουν τους δικούς μας κιόλας, που ήταν με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Ανταυτού ήρθαν και άλλοι αναρχικοί με κράνη, με ρόβολα, με καδρόνια, ιστορίες. Κάποια στιγμή μετά από 40 λεπτά τελείωσε αυτή η διένεξη. Αφού είχαν χτυπήσει και οι τζάμπα μάγκες με στυλιάρια στο κεφάλι, χτυπάγαν 20 άτομα, μία συναγωνίστρια της Χρυσής Αυγής, μία νεαρή συναγωνίστρια. Στα ακούνε και τα κανάλια που λησάξανε για ένα ποτήρι νερό. Αποτέλεσμα για να δείτε πόσο σάπιο είναι το σύστημα. Στη Βέρεια για 70 ψήφους δεν βγάλαμε βουλευτή, τα ποσοστά μας ήταν τρελά. Παρ' όλα αυτά το σύστημα περνάει στο αυτόχορο κάποιους συναγωνιστές μας αντί να μαζέψει τους άλλους χαμένους που είναι από μια κατάληψη. Αυτό είναι το σύστημα, αυτό πολεμάμε, μην κολώνετε καθόλου, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Και το μέλλον μας ανήκει. Από μένα τίποτα άλλο. Περισσότερες λεπτομέρειες για προχθές από τον συναγωνιστή, βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.